Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα απαντήσω σε ερωτήματα φίλων και θα δείξω και 5 πράγματα σχετικά με Βέργα Ψαροντούφεκου και τα καινούρια μου πέδιλα κρέση, τα Impulse, ένα κολπάκι. Γιατί και άλλους φίλους έχουν δυσκολέψει και εμένα. Λοιπόν, όταν αγοράζουμε τα Impulse, ο κατασκευαστής, η Crest δηλαδή, αναφέρει να πάρουμε ένα νούμερο μικρότερο από το παπούτσι που φοράμε, γιατί εδώ έχει το μαλακό σημείο το πέδιλο και προσαρμόζεται στο πόδι του καθενός, στο κουντουπιέ του καθενός, έτσι. Λοιπόν, όπως το βλέπετε, βάζω το χέρι μέσα και το βλέπετε ότι φουσκώνει. Δεν είναι σκληρό, είναι μαλακό. Όσο πιο χοντρό πόδι έχει κάποιος, το βλέπετε, έτσι, φουσκώνει. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα όμως μερικές φορές που φοράμε καλτσάκια τριάρια ή πεντάρια. Αν φορέσει τα πεντάρια και είναι χειμώνας, μια χαρά. Τι γίνεται όμως αν βάλεις δυο μισάρια ή τριάρια το καλοκαίρι και δεν μπορείς να πάρεις άλλο νούμερο πιο μικρό πέδιλο και έχεις το ένα, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η Κρέση έχει προνοήσει και σε κάθε συσκευασία μέσα με τα πέδιλα σου δίνει και πάτους. Όταν τους είδα την πρώτη φορά, λέω εντάξει, τι δουλειά να κάνω αυτή η πάτη, να πούμε. Δεν ήξερα. Έμαθα. Το πρώτο που βλέπεις όταν βγάζεις τα πέδιλα από τη σακούλα είναι ότι έχουν καλαπόδια μέσα. Είναι για να κρατάνε τη φόρμα του πέδιλου όταν δεν το χρησιμοποιούμε, για να μην πέφτει. Ακόμα και τοποθετήσουμε πράγματα σκληρά απάνω, αυτό το προστατεύει, όπως βλέπετε πιέζω, αλλά δεν πάει μέσα γιατί βρίσκει και ακουμπάει το καλαπόδι. Και ο άλλος λόγος είναι ότι εδώ στο πλαστικό αυτό που μπαίνει μέσα για να κρατάει τη φόρμα έχει και ένα γατζάκι, το οποίο κόβουμε εδώ μπροστά και έχει την τρυπούλα αυτή για να τα κρεμάμε. Για να τα κρεμάμε, έτσι, να είναι τα πέδιλα οριζόντια, συγγνώμη, κάθετα οριζόντια, έτσι, κάθετα, ώστε να μην παραμορφώνεται η λεπίδα από το ίδιο του το βάρος. Κρεμιέται έτσι μέσα στην ντουλάπα ή οπουδήποτε αλλού θέλουμε και παραμένουν ευθεία. Λοιπόν, τι γίνεται όπως είπα τώρα. Η πάτη αυτή από πίσω γράφουνε νούμερα 38-39. Ο πρώτος πάτος που βλέπετε εδώ με το αυλάκι, κόβουμε με μαχαιράκι το σχεδιαστικό όπως έχει. Αν έχουμε πάρει νούμερο 40 έως και νούμερο 43, νούμερο 40, 41, 42, 43 στο δεύτερο και καταλήγει 44 έως 47 στο μεγαλύτερο, 44, 45, 46, 47. Τοποθετούμε, κόβουμε εδώ το πλαϊνό, τοποθετούμε τον πάτο μέσα. Η πάτη είναι ανατομική όπως θα δείτε. Έχουνε σαν πάτος παπουτσιού. Ξεκινάνε από 3 χιλιοστά, φτάνουν στα 4 χιλιοστά, εδώ στην καμάρα του ποδιού τα 8 χιλιοστά. Κάτω από τα δάχτυλα τις περιοχές, εκεί που πατάει, τα 2 χιλιοστά και καταλήγουν πάλι μπροστά στα 4 χιλιοστά. Είναι τελείως ανατομική, τους βάζεις μέσα, δεν γλιστράνε στο πέδιλο και έτσι έχεις τη δυνατότητα να φορέσεις το ίδιο πέδιλο, είτε φοράς καλτσάκια νεοπρέν πεντάρια, είτε καλτσάκια νεοπρέν δυομισάρια, τριάρια. Και βρήκα την υγειά μου, όπως λέω, γιατί την πρώτη φορά που τα έβαλα με τα τριάρια έπαιζε και λέω να μην βουτήξω βαθιά, ας πάω ρηχά, μην γίνει καμιά στραβή, φύγει το πέδιλο και μετά ποιος ανεβαίνει με τα 14 κιλά πάνω. Τη δεύτερη φορά χρησιμοποίησα δέστρες, θυμούμενο στα πρώτα πέδιλα που είχα πάρει που ήταν λίγο μεγάλα για το πόδι, βούταγα και λίγο πιο βαθιά τότε και ήθελα το πέδιλο να είναι εκεί πως πρέπει, να μην πέφτει με την πίεση του νερού, συμπιέζεται το νεοπρέν και αρχίζει και παίζει
το πέδιλο. Αλλά με ενοχλούσαν στο πόδι. Τοποθετώντας τους πάτους, βρήκα την υγειά μου. Γι' αυτό όσοι φίλοι αγοράζουν τα πέδιλα, τα κρέστ, τα impulse ή την πιο μικρή λεπίδα πάλι με το ίδιο παπουτσάκι, χρησιμοποιήστε τους πάτους και θα με θυμηθείτε. Αυτό έχω να πω και στο φίλο μου, με ρώτησε τι ρόλο παίζουν οι πάτοι. Λοιπόν, αυτή είναι η καινούργια μου βέργα. Είναι της εταιρείας LG Sub FDG Team. Το πρώτο που θα παρατηρήσετε είναι ότι δεν είναι το συνηθισμένο νίκελ. Είναι σκουριμένη, έχει ένα μπρονζέ χρώμα, έτσι. Είναι ένα 15 σε μήκος, 6-25 σε πάχος. Κλασικό μητούλα μπροστά, φτεράκι εφτάρι. Πού διαφέρει αυτή η βέργα, γιατί μου άρεσε? Γιατί είναι βέργα που μπορεί να χρησιμοποιήσεις σε κλειστή κεφαλή όπλου και έχει καρχαριάκια τα οποία έχουν low profile. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις δηλαδή και μεταλλική καμπάνα και σκηνοκαμπάνα. Και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε όπλο με κλειστή κεφαλή, γιατί όπως βλέπετε έχει προφίλ μικρό. Το δάχτυλό μου δεν σηκώνεται σχεδόν καθόλου. Μόνο στην επιστροφή λίγο που γατζώνει το κρέας, αλλά στο φεύγα είναι το ίδιο. Που σημαίνει ότι αυτή η βέργα μου δίνει τη δυνατότητα σε ένα όπλο με κλειστή κεφαλή, αν τα λάστιχά μου φαγωθούν τα ρακόρ από τη μια μεριά, στο σημείο εκεί που είναι τα ρακόρ το λάστιχο, να κόψω και να κάνω σκηνοκαμπάνα, ή να κόψω και να χρησιμοποιήσω την ίδια καμπάνα που έχω τη σπαστεί, ξεβιδώντας τα παξιμάδια από μέσα, βάζοντας μπιλίτσες και κάνοντάς το δετό. Είναι απίστευτη, έχει αρκετή σκληρότητα όπως βλέπετε και επαναφορά. Διζόβεργα, όπως και να την κάνεις. Απίστευτη και θα τη δείτε στο επόμενο ψάρεμα. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Είναι μια βέργα που σου λύνει τα χέρια. Για αυτόν που θέλει να πειραματιστεί με το όπλο του. Ευχαριστώ που με βλέπετε, να είστε καλά. Για όσους θέλουν να μάθουν τιμή για τη βεργούλα, πάρτε τηλέφωνο στο 210-33-128-47 και θα σας πούμε αμέσως. Να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους. Γεια σας.